μπορεί μια φυλακή να είναι φωτεινή. Θα το δούμε. Μάρτιο του 98. Κρατούμενη στι γυναικείε φυλακέ Κορυδαλού. Κάνω ένα τηλεφώνημα το οποίο κυριολεκτικά μου αλλάζει τη ζωή. Αλλά στα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννιέμαι τη δεκαετία του 60 και μεγαλώνω σαν παιδί χωρισμένων γονιών με τη μάνα μου και τον αδελφό μου. Ζω μια παιδική ηλικία που χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη φτώχεια, συνεχείς μετακινήσεις λόγω μετακομίσεων, και παντελή έλλειψη γονεϊκού ελέγχου ουσιαστικού. Και αυτό γιατί η μάνα πρέπει να δουλέψει για να μαζήσει και ταυτόχρονα να φροντίσει τον αδελφό μου, ο οποίο αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγεία. Αυτά που ακολουθούν μοιάζουν μάλλον σαν μονόδρομο και αυτό γιατί παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοια περιβάλλοντα, που ζουν τέτοιε εμπειρίε, είναι πάρα πολύ πιθανό να εμπλακούν με δραστηριότητε αρκετά επικίνδυνε όπω είναι η παραβατικότητα, τα ναρκωτικά και άλλα. 7 Μαου του 80 η μάνα πεθαίνει από λευχαιμία. Τότε πάω εγώ με τον αδελφό μου να ζήσουμε με τη γιαγιά, τη μάνα της μάνας μου. Είμαι πλέον στην εφηβεία. Είμαι μια επαναστατημένη εφηβή, με και χωρίς αιτία. Και πάρα πολύ σύντομα ξεκινάω, μέσω μετά το θάνατο της μάνας μου, να πειραματίζομαι με τα ναρκωτικά. χασίς, χάπια, παρέες, αυτό που λέμε αλητεία, κακές παρέες. Και όλος αυτός ο κόσμος, εμένα μου κάνει. Εμένα με γεμίζει νομίζω ότι σε αυτόν τον κόσμο έχω βρει αυτό που έχω ανάγκη. Νιώθω αποδεκτή, νιώθω ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Νιώθω μάγκα, σπουδαία, νιώθω κάτι. Και βέβαια έχω την ψευδέστηση ότι όλο αυτό το ελέγχω. Πάρα πολύ σύντομα περνάω στη χρήση ηρωίνη. Και μάλιστα στην ενέσιμη χρήση ηρωίνη. Η γνωριμία μου, εντό εισαγωγικών, με την ηρωίνη είναι αυτό που λέμε έρωτα με την πρώτη ματιά. Μου κάνει, το φτιάξιμό τη μου κάνει, ο κόσμο τη μου κάνει. Και λέω αυτό, ήζηταγα στη ζωή μου, αυτό θέλω να κάνω. Κράτησε 18 χρόνια αυτή η σχέση που υποτίθεται εγώ, έλεγχα. Στη χρήση γνωρίζομαι με τον άντρα μου. Χρήστη και εκείνο, κάνουμε σχέση, πιστεύοντα ότι ενδεχομένω αυτή η σχέση να μπορέσει και η δημιουργία οικογένεια θα λειτουργήσει ω κίνητρο για να κόψουμε τα ναρκωτικά. Τεράστια πλάνη. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Κάτι τέτοιο δεν πάει ποτέ καλά. Και αυτό γιατί δύο ενεργοί χρήστε, το πιθανότερο είναι να τραβήξει ο ένα προ τον άλλον προ τα κάτω και όχι προ τα πάνω. Κάτι τέτοιο συνέβη και με εμά. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτή τη σχέση βγήκε και κάτι καλό. Ή μάλλον για να είμαι ακριβή, δύο πολύ καλά. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τα δύο μου παιδιά, το γιο μου και την κόρη μου, για τα οποία είμαι ευγνώμων που υπάρχουν στη ζωή μου. Ε, στη διάρκεια που ήμουνα στο σπίτι με την οικογένειά μου, λίγο μετά τη γέννηση του γιού μου και κάποιο διάστημα μετά τη γέννηση της κόρης μου, για περίπου τρία χρόνια, έχουμε σταματήσει τη χρήση ε, και είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου. Πραγματικά, χαίρομαι τον ρόλο μου σαν μαμά, μπορώ να είμαι μια καλή μαμά εγώ και ο άντρας μου είναι ένας καλός μπαμπάς για τα παιδιά μας. Όμως, αυτό ήταν μάλλον ένα φωτεινό διάλειμμα. Πολύ σύντομα, επιστρέφουμε στη χρήση και οι δύο. Και τα πράγματα είναι χειρότερα από πριν. Δεν ξέρω τι να πω, μάλλον δεν αντέξαμε την τόση ευτυχία. Ίσως γιατί νομίζαμε ότι δεν μας αξίζει. Η εμπλοκή ξανά με τη χρήση φέρνει πάρα πολλούς καυγάδες στο σπίτι. Με αποκορύφωμα έναν πολύ δυνατό καυγά, όπου εκεί εγώ αποφασίζω και εγκαταλείπω το σπίτι μου, εγκαταλείπω τα παιδιά μου με τα ρούχα που φοράω και βρίσκομαι στην Αθήνα. Βρίσκομαι στην Αθήνα περιπλανόμενη, άστεγη, άρρωστη, εξαρτημένη, εξαθλειωμένη. Επιβιώνω στην ουσία κάνοντας μικροδιακίνηση ναρκωτικών και επετώντα, ζητιανεύοντα, προκειμένου να εξασφαλίσω τη δόση μου ένα πακέτο τσιγάρα και ίσω κάτι για να φάω. Κοιμάμαι όπου βρω, κοιμάμαι σε παγκάκια, σε καρέκλε από καφετέρειε, κοιμάμαι σε σπίτια φίλων και γνωστών, σε φθηνά ξενοδοχεία. Πάρα πολύ σύντομα έρχεται η σύλληψή μου και το 97' οδηγούμε στι φυλακέ Κορυδαλού. Εκεί, το Μάρτιο του 98', από το καρτοτηλέφωνο τη φυλακή, κάνω ένα τηλεφώνημα στο σπίτι, στο χωριό, για να μιλήσω με τον άντρα μου και να δω τι κάνουν τα παιδιά μου. Δεν επικοινωνώ συχνά, γιατί οι σχέσει μα δεν είναι καλέ. Ε, αυτή ήταν μία από τις λίγες φορές που είχα μιλήσει. Το τηλέφωνο το σηκώνει συγγενικό πρόσωπο, ζητάω τον άντρα μου, και η απάντηση που παίρνω είναι το τελευταίο πράγμα που περιμένω να ακούσω. Τι θες τώρα, έχει πεθάνει. Αρνούμε να πιστέψω αυτό που ακούω, νομίζω ότι μου το λέει μεταφορικά του στυλ «Μη μας ενοχλείς, έχει πεθάνει για σένα». Ε, και το λέω αυτό. Λέω «Έλα, άσε τις βλακίες, φέρ τον στο τηλέφωνο, γιατί εδώ οι γυναίκες περιμένουν να τηλεφωνήσουν, δεν έχω χρόνο, δεν μπορώ να κράτησω πολύ το τηλέφωνο». Συνεχίζει η απτόητη και μου λέει Α, Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνει τώρα, θε να μαζίζεις με τα μαύρα για να το πιστέψει. Την Κυριακή είχαμε τα 40 του. Και μένω. Με το ακουστικό έτοιμο να μου φύγει από τα χέρια, με τι γυναίκε δίπλα να φωνάζουν, έλα τελείωνε, κλείστο, θέλουμε να πάρω τηλέφωνο. Και εγώ έχω ακούσει ένα τόσο σοκαριστικό γεγο... πράγμα εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω τι να το κάνω. Ο θάνατο του άντρα μου ήταν ένα πολύ δυνατό σοκ σω όμω ήταν και το σπρώξιμο που χρειαζόμουν για να κάνω κάτι με τα θέματα χρήση. Και αυτό γιατί, με τον πιο επώδυνο και τραγικό τρόπο, συνειδητοποιώ πια για πρώτη φορά ότι η χρήση έχει δύο πιθανέ καταλήξει. Τη φυλακή, την οποία εγώ ήδη τη βιώνω, και το θάνατο, που μόλι είχα μάθει. Έτσι λοιπόν, ο θάνατο αυτό λειτουργεί ω αφύπνιση για μένα και ξεκινάω να παρακολουθώ το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ για απεξάρτηση. Ήδη παρακολουθούσα όλα τα προγράμματα που μπαίναν στη φυλακή, αλλά δεν ήταν γιατί είχα απόφαση να κόψω. Το έκανα μόνο και μόνο για να σπάω τη ρουτίνα τη φυλακή, να βγαίνω λίγο από το κελί, να αλλάζω λίγο περιβάλλον, να βρίσκομαι με κάποιου άλλου ανθρώπου. Πλέον όμω συνειδητά αρχίζω και το κάνω. Και αρχίζω και το κάνω γιατί εγώ δεν θέλω πλέον να είμαι χρήστη και εξαρτημένη. Δεν θέλω οι μόνε μου επιλογέ να είναι η φυλακή και ο θάνατο. Δεν θέλω πλέον να είμαι μακριά από τα παιδιά μου. Αποφυλακίζομαι, συνεχίζω με το θεραπευτικό πρόγραμμα του Κεθέα σε θεραπευτική κοινότητα. Διακόπτω, συνεχίζω με τον Οκανά από το 2002. Τα χρόνια αυτά τη απεξάρτηση προσπαθώ να κάνω όλα όσα χρειάζονται για να μπορέσω να επανενταχθώ. Παρακολουθώ σεμινάρια, εκπαιδεύσει, βρίσκω δουλειά, αρχίζω ε, να κάνω νέε παρέε να κερδίζω πίσω τη ζωή μου. Και το κυριότερο, αρχίζω να κάνω όνειρα, σχέδια για το μέλλον. Φαίνεται όμως ότι στην περίπτωσή μου ισχύει αυτό που λένε ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει. Και αυτό γιατί είμαστε τον Αύγουστο του 2006, έχω γυρίσει από καλοκαιρινές διακοπές, είναι η χρονιά που έχω δώσει πανελλήνιες, περιμένω τα αποτελέσματα, και εγώ είναι η πρώτη μέρα που επιστρέφω στη δουλειά. Χρειαζόμουν ένα χαρτί από την αστυνομία για να βγάλω ένα αντίγραφο διπλώματο. Πάω λοιπόν στο εθνικό τμήμα, λέω τα στοιχεία μου, πάει να δει τον κομπιούτερ για να μου δώσει τη βεβαίωση. Εκεί κάπου λοιπόν μου λέει, έχουμε κάποιο πρόβλημα κυρία μου, πρέπει να σας συλλάβω. Υπάρχει ένταλμα σύλληψής σας γιατί είστε φυγόδικοι, δεν παρουσιαστήκατε σε ένα δικαστήριο. Λέω εγώ, με ύφο χιλίων καρδιναλίων τώρα φανταστείτε, σας παρακαλώ του λέω, κοιτάξτε λίγο καλύτερα, κάποιο λάθος κάνετε. Δυστυχώ δεν είχαν κάνει λάθος. Και έτσι, μετά από 7 χρόνια που είμαι μακριά, εγώ έχω αποχρήσει παραβατικότητα, αστυνομίε, ιστορίε, ξαναζώ έναν εφιάλτη με την έννοια ότι πρέπει να ξαναζήσω πράγματα τα οποία εγώ τα θεωρώ ότι τα έχω αφήσει πίσω μου οριστικά και αμετάκλητα. κατητήριο, χειροπέδες, φωτογραφίες, αποτυπώματα. Και στο τέλος, ξανά φυλακή, για δεύτερη φορά. Εκεί, και μάλιστα όχι απλά φυλακή, στην απομόνωση, γιατί είναι η διαδικασία όταν πρωτομπαίνεις, περνάς από απομόνωση. Εκεί στην απομόνωση, λοιπόν, εκείνες τις πρώτες ώρες, Πραγματικά είμαι στα όρια της παραφροσύνης. Θυμάμαι τον εαυτό μου να μονολογεί φωνακτά και να λέω αν δεν πάθω τώρα το εγκεφαλικό, δεν πρόκειται να το πάθω ποτέ μου. Εκεί στην απομόνωση μαθαίνω τα αποτελέσματα των Πανελληνίων με τη βοήθεια μιας σοφρονιστικής υπαλλήλου, να είναι καλά, και μαθαίνω ότι έχω περάσει στη δεύτερη μου επιλογή, που ήταν το τμήμα κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αλλά, απ' την άλλη, είναι λίγο γλυκό-πικρή αυτή η αίσθηση, γιατί αυτή τη χαρά δεν μπορώ να τη μοιραστώ με τους δικούς μου ανθρώπους, δεν μπορώ να πάμε να τους κεράσω, να, να γιορτάσουμε, γιατί είμαι φυλακή. Το μόνο που σκέφτηκα και έκανα, για να το μετριάσω λίγο αυτό, να το γλυκάνω, ήταν ότι αγόρασα από την καντίνα της φυλακή κάποια παγωτά και κέρασα τις άγνωστες μου συγκρατούμενες στην ουσία αυτά τα παγωτά και του είπα ότι αυτά είναι κέρασμα γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο. Και κάπω έτσι γιόρτασα λοιπόν την είσοδό μου στο πανεπιστήμιο, κερνώντα παγωτά άγνωστε συγκρατούμενε. Στη φυλακή τη δεύτερη φορά κάθισα 33 μέρε. Για ένα δίκημα το οποίο δεν είχα κάνει, αθωώθηκα στο δικαστήριο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από αυτήν την εμπειρία επέλεξα να δω ό,τι μπορούσα να δω από τη θετική του πλευρά. Και τι ήταν αυτό, Πρώτον, ότι τελικά ισχύει στην περίπτωσή μου ότι ό,τι δεν μα σκοτώνει μα κάνει πιο δυνατού. Εγώ μπόρεσα με αυτή τη δεύτερη φυλακή να τσεκάρω τα ωριά μου, να διαπιστώσω ότι έχω φίλου δίπλα μου που μου στέκονται και με νοιάζονται, ότι η φωτεινή τη πρώτη φυλακή δεν έχει καμία σχέση με τη φωτεινή τη δεύτερη φυλακή. Ότι έχω πάρει τι σωστέ αποφάσει στη ζωή μου, ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Η πρώτη αποφυλάκηση το 1998 με βρίσκει να βγαίνω από τη φυλακή σέρνοντας τα πόδια μου και τρεις μαύρες σακούλε σκουπιδιών όπου έχω εκεί μέσα τα ρούχα μου και βγαίνω από τη φυλακή μόνη, φοβισμένη, χαμένη. Βγαίνω από την πόρτα των φυλακών και αντί να φύγω άρον-άρον, εγώ επειδή νιώθω ότι δεν έχω που να πάω, κάθομαι στα σκαλιά έξω από την πόρτα των φυλακών με τις σακούλες στα πόδια μου και κοιτάω μπροστά μου το κενό. Και τότε μου έρχεται, έτσι αυθόρμητα, και αρχίζω να σιγοτραγουδάω τους στίχους του Σαββόπουλου. Και αν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Εγώ αυτούς τους στίχους του ζω, σε όλη τους την τραγικότητα, εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Όμως, μια άλλη δύναμη μέσα μου, την ίδια ακριβώς στιγμή που ζω αυτό το πράγμα, με κάνει και γυρνάω και κοιτάω πίσω. Τη φυλακή, την πόρτα. Και το κάνω παρά τι συμβουλέ που μου έχουν δώσει οι παλιέ κρατούμενε την ώρα που έβγαινα, που μου είπαν: Κοίταξε να δει, τώρα που θα βγαίνει, μην γυρίσει πίσω να κοιτάξει, γιατί είναι γρουσουζιά και θα ξαναμπεί στη φυλακή. Εγώ λοιπόν, αγνοώντα αυτέ τι συμβουλέ, γυρνάω πίσω και κοιτάω τη φυλακή. Και δίνω μια υπόσχεση σε ανύποπτο χρόνο στον εαυτό μου και λέω: Εγώ εδώ θα ξαναγυρίσω. Αλλά θα ξαναγυρίσω ω θεραπεύτρια. Τελειώνει η ιστορία, αυτό το 98, και πάμε στο 2006, δεύτερη αποφυλάκηση. Τα πάντα ήταν αλλιώ, γιατί εγώ ήμουν αλλιώ. Στη δεύτερη αποφυλάκηση βγαίνω, έξω είναι φιλαράκια και με περιμένουν, κάνοντα μια θριανδευτική υποδοχή, μόνο πανό που δεν σήκωσαν, φωνάζοντα Και όχι μόνο αυτό, έχουν κανονίσει και το ίδιο βράδυ βρίσκομαι σε συναυλία στο Λικαβητό του Νικέιβ από το κελί στη συναυλία, μέσα στην ίδια μέρα. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να κοιτάει μια το stage και μια πάνω, το βραδινό ουρανό. Και γεμίζω γαλήνη, ευτυχία εκείνη την ώρα. Γιατί επιτέλους πια μπορώ να κοιτάω όλον τον ουρανό. Γιατί στη φυλακή, νύχτα ουρανό, μπορεί να κοιτάξεις και να δεις μόνο ένα μικρό του κομμάτι και αυτό όταν θα βγάλεις το κεφάλι λίγο έξω από τα κάγκελα. Εγώ όμως είμαι εκεί, τον βλέπω σε όλο του το μεγαλείο, έχω δίπλα μου φίλους και όχι άγνωστές μου συγκρατούμενες, γεύομαι και χαίρομαι τις μικρές χαρές της ζωής και όλο αυτό νιώθω ότι το έχω κερδίσει και ότι μου αξίζει. Γυρνάω στη ζωή μου, στην κανονικότητά μου, μετά από αυτή τη δεύτερη αποφυλάκηση, ε, και το πανεπιστήμιο, ξεκινάω το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο πάει ανέλπιστα καλά, ε, με αποτέλεσμα, μάλιστα, στην αποφύτιση το 2010, να πω και τον όρκο στην τελετή αποφύτιση. Και ήταν και είναι για μένα μια πολύ συγκινητική και στιγμή που με κάνει να και νιώθω περηφάνεια, γιατί από κάτω. <Και> από κάτω είναι οι μου και το κυριότερο είναι η κόρη μου και τραβάει βίντεο καμαρώνοντας για τη μαμά της που λέει τον όρκο. Σαν φυσική συνέχεια, σαν έλεγε κανείς, ήρθαν οι μεταπτυχιακές μου σπουδές στον κοινωνικό αποκλεισμό και οι εξειδίκες μου στις εξαρτήσεις. Λες και όλα οδηγούσαν τα βήματά μου προκειμένου κάποια στιγμή να κάνω πράξη εκείνη την υπόσχεση που είχα δώσει τον εαυτό μου το 1998 για να γυρίσω στη φυλακή σαν θεραπεύτρια. Το 2012 μπαίνω στον χώρο των εξαρτήσεων, επαγγελματικά εννοώ. Από το 2017 διδάσκω στην Ιατρική Σχολή Αθηνών σε μεταπτυχιακό εξαρτήσει εξαρτησιολογία και από το 2019 μου δίνεται η ευκαιρία και αναλαμβάνω θέσει ευθύνη, όπου εκεί συμβάλλω με τι όποιε μου δυνάμει στο να γίνουν πράγματα και να αλλάξουν σε σχέση με τις εξαρτήσεις που ήταν ζητούμενο για χρόνια. Ξενώνας, χώρος επεπτευόμενης χρήσης, πρόσβαση στην αλοξόνη από τους χρήστε που είναι το αντίδοτο για την υπερδοσολογία, γιατί ο άνδρας μου από υπερδοσολογία πέθανε, υπνοτήρια και άλλα πολλά. Γίνομαι πρόεδρος των κέντρων πρόληψης του Δήμου Αθήνας και ταυτόχρονα μέχρι και σήμερα είμαι αντιπρόεδρος στο ΚΕΘΕΑ. Για την ιστορία να πω ότι στη φυλακή ξαναγύρισα. αρκετέ φορέ. Όχι ακριβώ ω θεραπεύτρια. Γύρισα αρχικά ω εκπαιδεύτρια στο φρονιστικών υπαλλήλων σε κάποια σεμινάρια. Ναι, το έχω κάνει κι αυτό. Και μετά, σαν αντιπρόεδρος και θεά, εγκαινιάζοντα δύο θεραπευτικέ κοινότητε, μία στι αντρικέ φυλακέ και μία στι γυναικείε φυλακέ. Οπότε, επιστρέφοντας στο αρχικό μου ερώτημα, αν μια φυλακή μπορεί να είναι φωτεινή, η δική μου απάντηση είναι ναι. Μια φυλακή μπορεί να είναι φωτεινή όταν δίνονται δεύτερε ευκαιρίε σε όσου τι χρειάζονται, όταν δεν θεωρούμε κανέναν καμένο χαρτί και όταν είμαστε δίπλα σε όσου μα έχουν ανάγκη. Φίλε και φίλοι, Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ξανασυστηθούμε. Είμαι γυναίκα, μάνα, αδελφή, κόρη, πύλη, συνάδελφο, άστεγη, φυλακισμένη, εξαρτημένη απεξαρτημένη, κοινωνιολόγος, σύμβουλος απεξάρτησης, πρόεδρος, αντιπρόεδρος. Είμαι η Φωτεινή και δεν φοβάμαι να κοιτάξω πίσω, γιατί είναι αυτό που με κάνει και προχωράω μπροστά. Σας ευχαριστώ.